Αδερφός Κωνσταντίνος Αθανασίου. Κωνσταντίνε, καλώς μεσημέρι, σε βλέπουμε. Καλό μεσημέρι, Νίκο, κυρίες και κύριοι. Μια λιώτικη μαύρη Παρασκευή. Βρισκόμαστε εδώ στο Mall of Cyprus, εντός καταστήματος πώλησης προϊόντων τεχνολογίας, ψυχαγωγίας και πολιτισμού. Αρχικά να πούμε ότι από το πρωί που παρακολουθούμε αρκετά καταστήματα υπάρχει αυξημένη κίνηση, Νίκο. Ωστόσο, δεν υπάρχει φρενίτιδα που ίσως να έχουμε δει τα προηγούμενα χρόνια, με τον κόσμο να ρέει ασταμάτητα στα καταστήματα για να εξασφαλίσει τις ειδικές προσφορές. Υπάρχει όμως κίνηση. Είναι και μαζί ο υπεύθυνος του καταστήματος, ο κύριος Χρήστος Μάμαλος, ο οποίος θα μας δώσει την δική του άποψη, αφού παρακολουθεί από πρωί την κινητικότητα του κόσμου. Κύριε Μάμαλε. Είναι αυξημένη η κινητικότητα του κόσμου? Είναι αρκετά αυξημένη σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Προφανώς, αρκετός κόσμος περίμενε αυτή την ημέρα για τις έξτρα προσφορές που έχουμε. Μαύρη Παρασκευή. Σαφώς, μειωμένη κίνηση σε σχέση με πέρυσι που δεν είχαμε τα μέτρα. Φέτος τι να κάνουμε, προσαρμοστήκαμε στα μέτρα, προσπαθούμε να διατηρούμε τις αποστάσεις αντισηπτικά σε κάθε γωνία. Βλέπουμε ότι από την αρχή υπάρχουν οι ομάδες ασφαλείας που προσπαθούν να τηρήσουν τις αποστάσεις αλλά και τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Στο συγκεκριμένο κατάστημα, πόσα άτομα δικαιούνται να βρίσκονται εντός? Δικαιούνται να βρίσκονται 130 άτομα. Και όπως βλέπετε, όταν φτάνουμε στο όριο, σταματάει ο κόσμος και περιμένει απ' έξω. Και ακόμα και απ' έξω προσπαθούμε να διατηρούμε τις αποστάσεις του κόσμου. Ωραία, βλέπουμε ότι οι προτιμήσεις είναι ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά ήδη, έτσι. Σαφώς, τηλεοράσεις είναι το πρώτο σε επιλογή και μετά είναι τα λάπτοπ και τα κινητά τηλέφωνα. Ωραία, ανάσα αποτελεί το γεγονός όμως ότι τα προϊόντα βρίσκονται και στο διαδίκτυο. Δηλαδή, όλη την εβδομάδα έτρεχε η διαδικτυακή αγορά. Είστε ικανοποιημένοι από αυτό? Σαφώς, είναι αυξημένες οι αγορές μέσω διαδικτύου. Είναι ένα καλό σημάδι ότι όλοι προσπαθούμε να προστατευτούμε, οπότε αποφεύγουμε την προσέλευση σε καταστήματα όσο μπορούμε. Και εντάξει, καλά. Πολύ ωραία, σας ευχαριστούμε. Νίκο, λοιπόν, οι εκπτώσεις κυμαίνονται από 20 μέχρι 60% και σίγουρα αρκετές επιχειρήσεις έχουν προχωρήσει στο να υπάρχει ο θεσμός, να εφαρμόζει το θεσμός της Μαύρης Παρασκευής από την περασμένη εβδομάδα, έτσι ώστε να αποφύγουν τους όποιες συναθρήσεις αλλά και συνωστισμούς εντός των καταστημάτων. Λοιπόν, με προσοχή και ασφάλεια, είναι μια διαφορετική Black Friday φέτος. Ευχόμαστε όλοι του χρόνου να την απολαύσει ο κόσμος όπως ξέρει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνε. Να είσαι καλά. Καλό σου μεσημέρι.